Εμφυλιακό παραμένει το κλίμα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των εκλογών για την Προεδρία του Κόμματο στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώ με το καλημέρα 16 βουλευτέ δεν υπερψήφισαν τι προτάσει του Στέφανου Κασελάκη. Ο νέο πρόεδρο έδωσε ρόλου κλειδιά σε πρόσωπα όπω είναι ο Παύλο Πολάκη, τον οποίο έχρισε συντονιστή του κοινοβουλευτικού έργου, προκαλώντα την αντίδραση του αριστερού μπλοκ, το οποίο έδειξε εξ αρχή τα δόντια του μέσω αυτή τη συντεταγμένη διαφωνία. Συγκεκριμένα, η πρόταση για το νέο Προεδρείο ανέφερε. Πόσο ο Σοκράτη Φάμελο παραμένει επικεφαλή τη κοινοβουλευτική ομάδα, η Θεοδόρα Τζάκρη ορίζεται νέα γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ παράλληλα ορίζονται ω διευθυντή ο Γιώργο Τσίπρα, ω συντονιστή Επιτροπή Παρακολούθηση και Ελέγχου του Κοινοβουλευτικού Έργου, ο Παύλο Πολάκη και ω κοινοβουλευτική εκπρόσωπη η Νίκο Παπά Θεόφιλο Ξανθόπουλο και Διονύση Καλαματιανό. Στην ψηφοφορία για την έγκριση της πρότασης αυτής, 28 βουλευτές είπαν ναι και έξι ψήφισαν λευκό. Κατά πληροφορίε μάλιστα λευκό ψήφισαν μεταξύ άλλων η Εφη Αχτσιόγλου καθώς και ο πρώην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπος Νάσος Ηλιόπουλος. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης απέστειλε εχμηρό μήνυμα προς τα στελέχη που ασκούν αντιπολίτευση στο Στέφανο Κασελάκη και παράλληλα εκτίμησε ότι μόλις ξεκινήσουν οι διαδικασίες και αρχίσει να δουλεύει το κόμμα τότε τα πράγματα θα μπουν σε μια σειρά. Ο Στέφανος Κασελάκης πάντως κατά την πρώτη του ομιλία ενώπιον των βουλευτών του εμφανίστηκε ενωτικός ενώψη και της αυτοδιοικητικής κάλπης.